την υγεία μας, ρε παιδιά. Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά τριγυρνάνε οι Ιταλοί και στην Αθήνα, στα λιμάνια, στους σταθμούς, στην αγορά. Ό,τι ψάχνεις στη ζωή να βρεις εκείνα. Σ' έχω δει πολλές φορές να τριγυρνάς στο λαβύρινθο της πόλης αγχαμένος. Το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς κι όλους όσους δεν θυμούνται φωτομένος. Στόμα γεμάτο φιλιά, κατεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά και σφυρίζεις με τα αμπουλιά καλημέρα. Με το στόμα γεμάτο φιλιά, ανθισμένη σαν την γραλιά, σαν να χτίζεις καινούρια φωλιά στον αέρα. Και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο πανάβη φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι που στο χάραμα πες τη νυχτιά. Και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο πανάβη φωτιά. Στο χάραμα πες τη νυχτιά. συνέχουν απ' τους ουρανούς. Έρχονται μες στα σκοτάδια σαν τους τροποδίδες, παίζουν και πονούν και μας τραγουδούν τα νεράκια τους που δεν τα πιάνουν. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Στην υγειά μας, 16ος χρόνος φέτος. Να είμαστε καλά. Να σας ζητήσουμε τα Σάββατα, το βράδυ, το χειμώνα, ακόμα φθινόπωρο. Έχουμε καλό φθινόπωρο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Η παρέα μας όλο και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Παίρνουμε τα χαιρετίσματα από το εξωτερικό, τα μηνύματά σας τα επιστρέφουμε. Πρώτη εκπομπή είπαμε να την περάσουμε οικογενειακά για να φύγει και το άγχος, έτσι. Οπότε οικογενειακά σημαίνει αυτή που βλέπετε εδώ. Νικολόπουλος και εσύ, όλοι παρέα. Φυσικά, μην αρχίσουμε και λέμε τώρα λόγια για τον Νικολόπουλο, δεν τα έχουμε πει χίλιες φορές. Μόνο τους τίτλους των τραγουδιών να πούμε, θα φύγουν 2-3 εκπομπές. Οπότε λίγα λόγια και καλά και πολλά τραγούδια. Εγώ πολλά δεν έχω να πω. Είμαι βοηθός Μπενέτου απόψε. Ό,τι πείτε. Καλησπέρα, μαέστρο μου. Καλησπέρα, Σπυρό μου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία αυτή που βρίσκουμε εδώ ανάμεσα σε λαμπερά άτομα, με σπουδαίους ανθρώπους και με τραγουδιστές και με ηθοποιούς και με όλο τον κόσμο, τους μουσικούς, το μαέστρο μας, τα μπουζούκια μας. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θέλω να σου πω καλή συνέχεια να έχεις τα 17, είπαμε, χρόνια τώρα, 16 χρόνος. Είναι Δευτέρα Λυκειού πάει τώρα το παιδί. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις. Όπου πάμε, σε όποια άκρη του κόσμου που πάμε, όλοι μας λένε ότι σας βλέπουμε στην υγειά μας, με τον Σπύρο, τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν. Ο μαέστρος, είπαμε να μην πούμε τι είναι και τι δεν είναι, τα ξέρουμε όλοι αυτά, αλλά θα μιλήσουμε λίγο γιατί με τρεις κουβέντες έδειξε ο κόσμος τι είναι ο Νικολόπουλος και τι είναι και το λαϊκό μας τραγούδι. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του λαϊκού τραγουδιού που έγινε στο Καλιμάρμαρο στις 9 του Σεπτέμβρη. Εκεί καταλάβαμε και είδαμε πολλά πράγματα και πήραμε τα πάνω μας. Το πήραμε τα πάνω μας γιατί ώρες-ώρες πέφτουμε καμιά φορά, ακούγοντας τα διάφορα περίεργα ακούσματα από εδώ και από εκεί. Γεια λέγε Ανήλια, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλώς ξαναβρίσκουμε εδώ στην παρέα όπως το πες. Ήταν μια βραδιά μαγική. Ήταν πάνω από 40.000 κόσμος στο Καλιμάρμαρο με τα τραγούδια του Νικολόπουλου που αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε και για τους καινούργιους που μπαίνουν στις παρέες μέσα. Έτσι. Έχει καταφέρει το πιο δύσκολο να του κάνει να φαίνεται απλό. Με τα τραγούδια του, είναι απίστευτο πράγμα. Επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και το λέω σαν επαγγελματίας και θα μου επιτρέψει να το πω αυτό. Πράγμα μετά από 40 χρόνια φούρναρης, δουλειάς, μπορώ να το πω. Ο Νικολόπουλος έχει τρομερό ταλέντο να διαλέγει στίχους. Και φαίνεται στο αποτέλεσμα αυτό. Διότι ξέρω ότι του πάνε τραγούδια, στίχους, γραφτά. Από όλη την επικράτεια, όπου μιλάνε και δεν μιλάνε ελληνικά, πώς γίνεται ο άνθρωπος να διαλέγει αυτό που θα του βάλει την ωραιότερη, την καλύτερη και την προσφορότερη μουσική για να γίνει ιστορία, αυτό άλλο θα μας το δείξει η ιστορία, δεν ξέρω. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ήταν καταπληκτικά, ήταν 15 τραγουδιστές, οι οποίοι τραγούδισαν τραγούδια του. Τα τραγούδια του Νικολόπουλου είναι γνωστό ότι έχουν σφραγιστεί από κάποιες φωνές, αλλά όταν τα ακούς, όπως τα ακούς και με όποιον τα ακούς, σε κάνει και σε κάνουν τα τραγούδια να τα αγαπήσεις περισσότερο. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Είμαι χαρούμενος πολύ που με τον Χρήστο καταφέραμε. Που συνέβαλες. Έστω. Λοιπόν, και η χαρά μου είναι μεγάλη για αυτό που είπες, γιατί υπάρχει αυτό το ρεπερτόριο, γιατί υπάρχουν αυτά τα τραγούδια και κάποια στιγμή θα τα απολαύσουμε, γιατί η εκδίκηση, σε πολλά εισαγωγικά, αλλά είναι εκδίκηση, είναι να βγάλουμε διπλό δίσκο με τα τραγούδια αυτά, να υπάρχουν σε αυτές τις εκδοχές σήμερα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες εκδόσεις. Μου έλεγε ο Χρήστος πριν από λίγο, ο Δάντης, μου λέει 3 τραγούδια να βγάζουμε το χρόνο, 3 συγκλάκια, εκεί φτάσαμε, εκεί καταντήσαμε. Όχι. Θα βγάλουμε 40 τραγούδια με τη μία. Και να είναι καλά ο Χρήστος, το φιλοξενούμε στην Πάνικ. Εκεί έγινε αυτό το ηχογράφημα και θα κυκλοφορήσει λίγο πριν από τις γιορτές να το έχουμε όλοι ως κοιμήλιο. Πολύ ωραία, ωραία πρωτοβουλία, πολύ ωραία. Καλησπέρα, πίτσα μου. Γεια, Σπύρο μου. Εγώ τι ρωτάς εμένα, εγώ με τον Χρήστο είμαστε μαζί πολλά χρόνια. Είμαι χαρούμενη που είμαι σήμερα πάλι εδώ. Δεν λείπω ποτέ, οπότε τι να πω. Εσύ ρε Στέλιο, δεν θα συνεργαστείς ποτέ με τον Νικολόπουλο, δηλαδή δεν το έφερε. Προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια να τον πείσω. Να τραγουδήσουμε μαζί, να κάνουμε κάποιο δίσκο μαζί, να δουλέψουμε σε συναυλίες, σε μαγαζιά, αλλά φαίνεται δεν μ' αγαπάει, δεν με θέλει. Ούτε πέμπτη χρονιά δεν είναι. Ναι, ούτε πέμπτη χρονιά. Καλά, με τον Μαέστρο συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, κάνοντας πάρα πολλές συναυλίες. Βέβαια, φέτος είχα την τύχη και την τιμή να μου γράψει έναν ολοκληρωμένο δίσκο σε στίχους του Φίλη που γράψα. Ωραία. Κυκλοφόρησε και πιστεύω να έχουμε καλά αποτελέσματα γιατί είναι κάτι αυθεντικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου, Χρήστο μου. Εγώ θέλω να του δώσω τραγούδια με να τραγουδήσει. Ναι. Κανού. Νικολόπουλο. Είσαι. Σαν τραγουδιστής. Η τραγουδάει πολύ καλά. Ας πάρει το ψωμί και από εκεί. Τι να πούμε τώρα, σε μια εποχή που το ότι υπάρχει ο Νικολόπουλος και είναι ενεργός και τα τραγούδια του είναι ενεργά, σε μια εποχή που τη μουσική δεν την ακούς πια, αλλά τη βλέπεις, οι περισσότεροι τη βλέπουν τη μουσική, ακούνε με τα μάτια τους και αυτό είναι ότι χειρότερο. Σε μια εποχή τέτοια λοιπόν είναι πολύ, όχι μόνο παρήγορο, είναι δώρο Θεού να υπάρχει ο Νικολόπουλος και να επανεκτελούνται τα τραγούδια του συνέχεια. Γιατί, όπως είπε και ο Μπενέτος προηγουμένως, δεν είναι μόνο οι εκτελέσεις των τραγουδιών, οι αρχικές, οι γνήσιες εκτελέσεις που τα άφησαν έτσι αθάνατα μες στον χρόνο, αλλά είναι και η αξία τους τέτοια. Λοιπόν, μην υπερτιμούμε τις εκτελέσεις σε σχέση με το έργο. Το έργο είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Εξού και αντέχει και στις επανεκτελέσεις. Για την Ελλάδα είναι κοιμήλιο. Και πολύ περισσότερο οι νέοι άνθρωποι το περνάτε και σε πιο μεγάλη. Είμαστε πανευτυχείς που έχουμε την ευκαιρία να τραγουδάμε ακόμα τραγούδια του. Δηλαδή να υπάρχουν εκπομπές σαν τη δική σου και να τα παρουσιάζουμε. Ο Στέλιος Δρόκος με το όνομα. Τι γίνεται. Γεια σου, φίλε. Είναι σπουδαία περίπτωση. Καταρχάς, Θα να σου πω έτσι μια μικρή ιστορία. Με παίρνει ο Ηλίας τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να μας κάνεις την τιμή να είσαι μαζί μας σε μια συναυλία που ετοιμάζουμε για τα 55 χρόνια του Χρήστου Νικολόπουλου. Και σκέφτομαι μέσα, τι τιμή μου λέει. Δεν του κάνεις την τιμή. Σε τιμά το γεγονός να είσαι δίπλα του. Εγώ έχω ξεκινήσει ως μουσικός. Έχω ξεκινήσει ως μουσικός και ειδικά όλη την εποχή του 80 ήμουν κιθαρίστας σε διάφορα μαγαζιά. Τότε, ας πούμε, το 80% περίπου της ηχογραφίας ήταν του Χρήστου. Μου σπάγει τα νεύρα, γιατί δεν ήταν απλά ωραία, ήταν και δύσκολα. Δύσκολα, βέβαια. Έτσι, δάσκαλε, άσε, είχα πολλά προβλήματα. Θα στα πω. Κυρίως. Ναι, ναι, λοιπόν. Πολύ χαμηλά δάχτυλά μας. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έστω και τόσο αργά και τόσο μετά από χρόνια. Ποτέ δεν όχι που παίξαμε, άστο αυτό, που τον γνώρισα από κοντά. Αλήθεια. Σε ευχαριστώ, Χριστάρα μου. Και ό,τι ξέρω θα στο δείξω. Και εγώ δάσκαλα. Κώστας Καράλη, καλησπέρα Κώστα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Δίπλα μου. Και εννοείται. Και θα τραγουδήσω για πρώτη φορά δημόσια Νικολόπουλο. Ο οποίος δεν είναι κάτι που συναντάει κανείς καθημερινά σε αυτό το χώρο που λέγεται τραγουδοποιία ή μουσική. Η μουσική είναι, το έχω πει κι άλλες φορές, για μένα είναι ό,τι ανώτερο υπάρχει στη φύση και στη ζωή μας. Ο Νίτσε, το ξαναλέω, είχε πει ότι η ζωή χωρίς τη μουσική θα ήταν ένα λάθος. Ο Νικολόπουλος και όλη η παρέα που ασχολείται με τη μουσική είχε τη χάρη να μπαίνει στον παράδεισο αυτής της θεάς που λέγεται μουσική. Θα χαρούμε απόψε τις συνθέσεις σου, Μαέστρο. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Να σε καλά. Και εύχομαι όχι να τα χιλιάσεις, γιατί τα έχεις περάσει πολλές φορές. Να τα εκατομμυριάσεις. Τα τραγούδια. Γεια σου, Ηρούλα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε που στην παρέα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Έχω έρθει και έχω ξανάρθει. Δεν έχει αποφασίσει να μου γράψει κάποια τραγούδια. Δεν ξέρω γιατί. Περνάω από audition, συνέχεια έρχομαι εδώ, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι έχει μάθει. Δεν ξέρω. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, προς διερεύνηση. Είναι ένας συνθέτης που με τεράστια χαρά θα ερχόμουν οπουδήποτε να τραγουδήσω, γιατί αυτό που με. Δεν ξέρω τώρα, στη δική μου γενιά, αυτό που με σοκάρει είναι ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρος. Δηλαδή, είτε πριν από 40 χρόνια, είτε πριν από 30, είτε πριν από 10, είτε σήμερα, πιθανότατα και αύριο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει επίκαιρα, που σημαίνει ότι πρόκειται για έναν ευφυή άνθρωπο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται, αφουγκράζεται το χώρο και τον τρόπο που ζούμε κλπ. Και μέσα σε αυτό είναι και η επιλογή των στίχων για την οποία μίλησε ο Ηλίας, συγγνώμη. Όπου αυτό σημαίνει ότι αφουγκράζεται και παρατηρεί, και αυτό είναι εξαιρετική δύναμη για να συνθέτη αυτού του βελληνικούς που έχει γράψει. Έχει και ένα τεράστιο έργο επίσης. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι έχει γράψει τραγούδια, είναι αμέτρητα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας έχετε καλέσει. Κώστας Καραφώτης. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Πολύ ωραία παρέα. Χρήστο μου, τι να πω εγώ για σένα, τι να πω είναι λίγο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι το μουσικό του έργο είναι τεράστιο, ανεκτήμητο. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που τον έχουμε και έχουμε τα τραγούδια σου. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο για αυτή την κίνηση που κάνατε και στο Καλιμάρμαρο και που θα κυκλοφορήσει και θα κυκλοφορήσουν μετά από τόσα χρόνια αυτά τα τραγούδια ξανά από αυτές τις φωνές που ερμηνευτήκανε, για να μάθει η νεολαία να φρεσκάρει λίγο το ρεπερτόριο του Χρήστου, γιατί το έχουμε ανάγκη. Η δεσποινής Κορίνα Γεωργίου, δημοσιογράφος. Γεια σου, Κορίνα μου. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα στο αφιέρωμα αυτόν, στον Χρήστο Νικολόπουλο. Είχα την τύχη να το γνωρίζω από την παιδική μου ηλικία, καθώς με τους γονείς μου τον παρακολουθούσαμε όπου εμφανιζόταν και εξακολουθούμε να το κάνουμε. Είχα επίσης την τιμή, μου έκανε την τιμή να μου παραχωρήσει προ 3 ετών μια συνέντευξη, από την οποία δεν θα ξεχάσω ότι του ζήτησα και μου έπαιξε ζωντανά και τραγούδισε ένα ιδιαίτερο και σπάνιο τραγούδι του, λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, «Τα γράμματα στο πέλαγο», γνωστό και ως Ιορδάνης, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που εκτιμώ και θαυμάζω περισσότερο στον Χρήστο Νικολόπουλο είναι ότι το τεράστιο ταλέντο του ως δημιουργού και η αδιαμφισβήτητη πολύχρονη φήμη του δεν αλλίωσαν ούτε κατελάχιστον το χαρακτήρα του. Αντιθέτως, μάλιστα, πιστεύω ότι αποτελεί την επιτομή του ήθους, της σεμνότητας και της ακεραιότητας. Και βέβαια, θεωρώ ότι δικαίως του ανήκει ο τίτλος του μεγάλου δημιουργού με δέλτα κεφαλαίου. Γιάννης Χατζηγεωργίου, γεια σου, Γιάννη. Φέραμε για τα πιτσιρίκια, κατάλαβες. Σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Εγώ το μόνο που σκέφτομαι όση ώρα μιλάνε εδώ πέρα οι καλλιτέχνες είναι ότι πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τα τραγούδια αυτού του συνθέτη. Δεν θέλω να το φανταστώ, αλήθεια. Μόνο αυτό. Δεν θα. Τι ωραία. Να πάμε να πούμε κανένα τραγουδάκι, κύριε Πίτσα μου. Μικρή, εγώ πρώτα. Δεν θέλει ποτέ πρώτη, το λέει. Ρε, αυτό το κορίτσι πάντα τρακ έχει. Πάντα τρακ. Έχει πάντα τρακ και πάντα άγχος. Τι θα σε κάνω, μωρό μου, είσαι. Στο μαθητικό μας. Μόνος σου. Ναι. Τι κλαις, τι άλλο θες, το μάθαμε κι οι δυο μας. Ψάξε και δες, σκύψε και δες, ποια δύναμη μας χώρισε. Εσύ λοιπόν δε φταίς, η ίδια που μας γνώρισε. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει κι η ζωή. Ό,τι πέρασε περνάει, μα μπορεί να αναστηθεί. Το γιατί μη με ρωτήσεις, το πονιό σου όταν πονώ. Σαν να γίνεσαι ένας ξένος, πιο βαθιά να σ' αγαπώ. Μην κλαις. Ό,τι κι αν λες, λέξεις νεκρές στου χωρισμού την ώρα, χίλιες οχές ή ενοχές. Οι δυο μας βοηθήσαμε και φταίος ο φταίς να σβήσει ό,τι ζήσαμε. Ό,τι κι αν λες. Πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει κι η ζωή. Ό,τι πέρασε περνάει, μα μπορεί να αναστηθεί. Το γιατί μη με ρωτήσεις, το έχω νιώσει όταν πονώ. Σαν να γίνεσαι ένας ξένος, πιο βαθιά να σ' αγαπώ. Μην κλαις. είχατε όλοι από καιρό. Κι εγώ που έχω με το τίποτα πονέσει και με ένα ψυχουλό συνήθισα να ζω. Σαν μια θήκη που λες σειρές και συνθήματα. Περίμενε Χρήστο, κάτσε να έρθει ο Χρήστος. Σήκω. Δάντης, παιδιά. Δεν μπορώ, βρε Σπύρο. Δεν μεγαλώνουμε. τα μεγάλη ανάψτε κι όλα τα παλιά μου κάψτε. Κάψτε, κάψτε την καρδιά μου για να βρω τη γιατριά μου. Κάψτε και την κάμαρα μου που κοιμότανε κοντά μου κι αγάπουσε άλλον κρυφά μου. Κάψτε, κάψτε την καρδιά μου για να βρω τη γιατριά μου. Κάψτε και την κάμαρα μου που κοιμότανε κοντά μου κι αγάπουσε άλλον κρυφά μου. Και λυπάμαι, έστω και που τη θυμάμαι. Θέλω φίλη μου από εκείνη, ούτε ίχνος να μην μείνει. Κάψτε, κάψτε την καρδιά μου για να βρω τη γιατριά μου. Κάψτε και την κάμαρα μου που κοιμότανε κοντά μου κι αγάπουσε άλλον κρυφά μου. Κάψτε, κάψτε την καρδιά μου για να βρω τη γιατριά μου. Κάψτε και την κάμαρα μου που κοιμότανε κοντά μου κι αγάπουσε άλλο κρυφά μου. Με δάκρυα τη βαλίτσα μου, δεν θέλαν ορισμένοι να ζούμε αγαπημένοι. Μια ευτυχία γκρέμισε και μια βαλίτσα γέμισε με καημούς, με αναμνήσεις και με βάσανα. Στοιχισμένους μάρε που τους χώρισε η ζωή και στον άλλον κόσμο ίσως το ανθρώπινο το μίσος να μην φτάνει ως εκεί. Είχες ρίξει στη φωλίτσα μου να καίγες το όνειρο μας και μας μαζί τους δυο μας. Οι άνθρωποι νομίζουν νομίσανε ότι παρανομήσαμε και τον όμορφο δεσμό μας πολεμήσανε. Έλα πόνε, έλα χάνε, δυο δυστυχισμένους πάρε που τους χώρισε η ζωή. Στον άλλον κόσμο ίσως το ανθρώπινο το μίσος να μη φτάνει ως εκεί. Μαέστρο, λέει, κάτσε λίγο, να συνεχίσουμε τις καλησπέρες. Να έρθει ο Μακεδόνας. Παρτσαλάκης Γεώργιος, φίλος μου, σπουδαίος ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα φίλος μου. Γεια σου Γεωργάκη. Γεια σου παλικάρι μου. Τι γίνεται ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και... Χάλια περνάμε έτσι. Όχι, όχι, περνάμε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και ο Χρήστος ο Νικολόπουλος προσωπικά με έχει ταξιδέψει άπειρες φορές, με πάει και με φέρνει. Ο Νίκος Οξυλούρης ήταν άλλος ένας. Μεγάλος. Αυτοί οι δύο άνθρωποι με καθορίσαν, ίσως αν δεν είχα διαλέξει το θέατρο θα είχα γίνει τραγουδιστής, αν μπορούσε, αυτό δεν το ξέρει κανείς, για τον Ξυλούρη και για τον Νικολόπουλο. Και το λέω έτσι πραγματικά με πολύ συγκίνηση, γιατί έχω περάσει μαζί του ό,τι καλό και ό,τι ανάποδο και ό,τι έχω περάσει μέχρι τώρα, πραγματικά τα έχω περάσει συντροφιά με τα τραγούδια του. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαστε και όλοι εδώ πέρα φίλοι, συνάδελφοι και εσύ Σπυρό μου που σε αγαπώ πολύ. Άρα Γεωργάρα μου. Γεια σου Καστανή μου. Γεια σου Σπύρο μου. Γεια σου Σπύρο μου. Καλώς ήρθες. Να ευχηθώ καλή σεζόν σε σένα. Σε όλους μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου που είμαι με αυτούς τους υπέροχους τραγουδιστές και συναδέλφους και όλους. Θέλω να πω για τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Θεωρώ ότι είναι μετά τους μεγάλους συνθέτες που λείπουν πια από τη ζωή. Καταλαβαίνετε ποιους εννοώ. Ο Χρήστος ενώνει λοιπόν την παλιά γενιά αυτή με το σήμερα και θεωρώ και με το αύριο. Είναι εξαιρετικά σημαντικός. Είμαι πολύ μικρή να μιλήσω για τον Χρήστο Νικολόπουλο. Είναι χαρά μου πάντως που είμαι σήμερα μαζί σας. Πεμιζούνη, γεια σου Πεμίζα μου. Γεια σου. Ζηλικιά μου, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ έχω έρθει πολλές φορές, αλλά σήμερα είναι παρέα της καρδιάς τελείως. Τελείως. Συζητούσαν πριν οι άνθρωποι του χώρου του για τον Χρήστο Νικολόπουλο και είπανε... Όσα μπορεί να πει κάποιος, είπε η Ηρώ για το ότι είναι πάντα επίκαιρος, πάντα νέος και μιας και μιλήσαν από την πλευρά της μουσικής, μου ήρθε μια τάκα από ένα κείμενο του Άκη του Δήμου που λέει η μουσική είναι τα νιάτα του κόσμου, γιατί καμιά φορά ο κόσμος πάσχει από κατάσχετα γυρατιά στις λάθος μουσικές. Η μουσική του Χρήστου λοιπόν, η μουσική με μιμ κεφαλαίο είναι τα νιάτα του κόσμου και δεν είμαι αυτό. Γιατί πραγματικά είναι έτσι. Μας κρατάει πάντα σε ό,τι πιο αθώο και αμαρτωλό και φρέσκο και ώριμο και άπειρο έχουμε την ίδια στιγμή. Αυτό μας δίνει. Αυτή την αίσθηση έχω ότι μας παίρνει από το χέρι και έχει πάθει μια καθήλωση στα νιάτα του κόσμου. Αυτό. Μακεδόνας θα... Άντε ρε Κωστάκη ρε, Κώστα. Τι είσαι εσύ ρε. Πού είσαι ρε Κωστάκη μου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Στους συναδέλφους σας, φίλους, συναδέλφους, σε όλους και σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια... Γνωρίζεις έτσι. Καλησπέρα σας. θα πάμε αγκαλιά, σε πελάγι βαθιά, μ' οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες, να φωτίσουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες, μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Δίχως αύριο η αγάπη αυτή, μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο η αγάπη αυτή, μα σε θέλω και ένα πάγιο ας με βρουν το πρωί. Τα ταξίδια που δεν ήθελες τι σε πιάνει και πάλι τι λες, έλα πάμε και αντίο μιλές. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι τι λες, έλα πάμε και αντίο μη λες. Το ταξίδι αυτό που θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω μέχρι που μ' αγαπάς. Μη μελαγχολείς, ένα τόξο ουράνιο σχεδιάζει δρόμους μόνο για μας. Το ταξίδι αυτό το φοβάσαι μου λες, μα δε ζουν τη ζωή οι ψυχές οι δειλές. Μη μου ξαναπείς για ταξίδια που χάλασες, για παλιές αγάπες τώρα μου λες. Μη μου ξαναπείς για ταξίδια που χάλασες, για παλιές αγάπες τώρα μου λες. Μια αγάπη δίχως αύριο η αγάπη αυτή, μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Δίχως αύριο η αγάπη αυτή, μα σε θέλω και ένα βάγιο ας με βρουν το πρωί. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι τι λες, έλα πάμε και αντίο μη λες. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι τι λες, έλα πάμε. Ήταν σκαστός ο Κώστας, ήρθε να πει δύο τραγούδια και να φύγει, γιατί δεν γίνεται. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστάκη. Εγώ χαιρέτα, φύλλα δρόμου. Ηρώ! Χρόνια και λιδόνια που πετάτε. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που έχει πει ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής που έφυγε πολύ νωρίς, ο Διονύσης Θεοδόσης. Μια απίστευτη φωνή και ένα απίστευτο παιδί. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι στη θέση να το τραγουδήσω. Ανταυτού. και ένα ταξίδι μου στην φαντασία. Τα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια. Αν κάποιο τρένο σφυρίξει, μαχαιριές θα μου ρίξει ο χαμός στην καρδιά. Στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια. Δεν σταματούν τα ρολόγια, όσα μου λέγες λόγια θα τα πάρει αυγή. Δεν σε κρατάει το δάκρυ, αφού άλλη αγάπη μακριά μου έχεις βρει. Σκιά του και στα χέρια σου απάνω. Ακούμε ανελέητα Χρήστο Νικολόπουλο, ανελέητα, χωρίς έλεος, επιτυχίες η μια μετά την άλλη. Κούλλης Νικολάου, γεια σου Κούλη μου. Γεια σου αγαπημένε μου. Καλώς ήρθες. Τι περιμένεις να μιλήσω τώρα, τι να πω εγώ. Τι μπορώ να πω. Ό,τι γουστάρεις. Τι να πω, είμαι... Πάντα αισθανόμουν τυχερός στη ζωή μου και στα καλά και στα κακά, στα δύσκολα, στα εύκολα. Απόψε αισθάνομαι δύο φορές τυχερός. Ζήτω το λαϊκό τραγούδι, ένα ταξίδι ζωή, Σπύρο μου. Και με κουπί τη μουσική νομίζω ταξιδεύουμε πιο γαλήνια. Όταν αυτό το κουπί της μουσικής μαέστρος είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος, τι να πει κανείς, έχουμε κλάψει, έχουμε συγκινηθεί, έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Σε βαθιά μονοπάτια. Σ' αγαπάμε κύριε Νικολόπουλο. Τιμή μου που είμαι εδώ μαζί σας. Και εμένα. Ομορφαίνει η παρέα όσο πάει παιδιά. Θάλια Ματίκα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Θαλίτσο. Τι κάνετε. Σε πετύχαμε στην Αθήνα, μωρό μου, μπράβο. Τι. Σε πετύχαμε στην Αθήνα, λέω, μπράβο. Λόγω της εκπομπής σου βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που είμαι εδώ. Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο σε όλους. Υπέροχο ελληνικό, καλό λαϊκό τραγούδι. Αυτό που σκεφτόμουν τώρα είναι ότι από όσα ακούσματα και να περάσεις όντας Έλληνας, γιατί περνάς την εφηβεία σου, τα ροκ, τα αυτά. Τελικά καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα και καλό λαϊκό τραγούδι πάνε μαζί. Και για τις νεότερες γενιές το λέω ότι έχει σημασία και να ακούσουν τα παλιότερα τραγούδια των υπέροχων δημιουργών, αλλά και να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Γιατί είναι ελληνικό, λαϊκό τραγούδι, έχει σημασία αυτό το πράγμα. Αυτό. Για να δούμε οι νεότερες γενιές. Δανάη Παπά, γεια σου, Δανάη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι λένε οι νεότερες γενιές για τραγούδια σαν κι αυτά, ας πούμε. Θα είναι πολύ κρίμα να μην συνεχιστεί από γενιά σε γενιά αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να χαθεί. Και ναι, μεν υπάρχουν οι μουσικές τώρα που δεν έχουν καμία σχέση με το λαϊκό τραγούδι, το καλό λαϊκό τραγούδι, αλλά πάντα θα υπάρχει μέσα μας. Και πάντα θα περνάει από γενιά σε γενιά. Εγώ ξέρεις, καμιά φορά λέω είναι το πατρικό μας. Μπορεί να βγεις να κάνεις τις αλητίες σου, να πηδάς τη μάντρα, να πας να κάνεις αλητίες, αλλά το πατρικό είναι πατρικό. Συνεχίζω, μιας και λέμε για ομορφιά, συνεχίζω. Για Κώστας Αποστολάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο μου. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Και πιάνομαι από κάτι που είπε ο Δάντης πάρα πολύ σωστό πριν. Ότι τα τραγούδια πλέον τα βλέπουμε, δεν τα ακούμε. Και είναι πάρα πολύ σωστό γιατί είμαστε σε μια εποχή. Που είμαστε στην εποχή της εικόνας όσο ποτέ στην ιστορία της γης και αυτά τα τραγούδια που είναι διαχρονικές αξίες μας θυμίζουν κάποιες στιγμές ότι υπάρχουν και πράγματα ευτυχώς που δεν εξηγούνται με λόγια, μας βοηθάνε να κλείσουμε τα μάτια μας και να αισθανθούμε αυτό που λέει το τραγούδι ή να σκηνοθετήσουμε εμείς το συναίσθημά μας κάτι που είναι συνυφασμένο με το όνειρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και μου θυμίζει και μια παλιά μαντινάδα που ακούω. Ναι, πες τη, όταν ακούω, ας πούμε, τέτοια τραγούδια διαχρονικά που λέει «Πού θες να πας, καρδούλα μου, σε ποια μεριά του κόσμου. Εγώ κλείνω τα μάτια μου και όλος είναι δικός μου». Μπράβο, ρε φίλε. Όχι με τέτοια. Χριστίνα Αλεξανιάν. Γεια σου, Χριστινάκη μου. Γεια σου, Σπύρο μου. Εύχομαι κυρίως... Περίμενε, περίμενε. Γεια σου, Ελάκη μου. Α, εντάξει, εντάξει, το περιμένει πάντα, το ξέρεις. Τα γνωστά πυροσκή και τα αγαπώ. Πολλά χρόνια να συνεχιστεί αυτή η υπέροχη πραγματικά εκπομπή που έχουμε φιλοξενηθεί όλοι εδώ πολλά χρόνια και κρατάει πραγματικά ουσιαστική παρέα στο τηλεοπτικό κοινό. Στον κύριο Νικολόπουλο να πω ότι είναι μοναδικός. Εγώ προσωπικά έχω συγκινηθεί, έχω χορέψει, τα έχω τραγουδήσει, έχω μερακλώσει με τα τραγούδια του. Να τον έχει ο Θεός καλά για να γράφει, είναι ακόμα πολύ νέος. Και επίσης θέλω να μας πει ποιο είναι το μυστικό αυτής της παρατεταμένης νεότητας. Γερνάμε όλοι και ο κύριος Νικολόπουλος είναι ίδιος. Ειδικά των γυναικών τους πάει τα νεύρα, έτσι. Σας πάει τα νεύρα. Φοβερό. Δηλαδή να σας έχει ο Θεός καλά, να μας χαρίζετε σίγουρα για πολλά χρόνια ακόμα τέτοιες φοβερές μουσικές. Μην τον βλέπετε, παιδιά, το μπούλι έτσι βαρύ και βλωσιρό. Είναι από το ταλέντο, υπάρχει το βάρος και τον καθίζει. Δηλαδή, θα αλαφρύνω σιγά σιγά τώρα. Αλαφρύνε το έτσι για χάρη μας. Δηλαδή πιο νέος από τον Κούλλη. Αυτό ήθελα να πω. Είναι μεγάλος, είναι καταπληκτικός, τον ακούγαμε από παιδάκια όλοι. Εμείς μεγαλώσαμε. Αυτός παραμένει παιδάκι και συνεχίζει και γράφει ωραία τραγούδια. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ ξανά και ξανά. Με υπέροχους τραγουδιστές. Τους θαυμάζω, τους αγαπώ και τους μισώ γιατί δεν μπορώ να πιάσω ούτε μία νότα εγώ. Και είναι... εντάξει. Τι να πούμε για τον Νικολόπουλο, τα είπαν όλα. Νομίζω έχουμε καλυφθεί σε όλες τις εκδηλώσεις. Θες να κάνεις λίγο πίσω για να δω κάτι πιο ωραίο. Μια εικόνα, σε παρακαλώ. Λίγο πίσω. Γεια σου ρε Μαριάννα. Γεια σου Σπύρο. Μαριάννα Πολυχρονίδη, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τι κάνεις, καλησπέρα, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την τόσο όμορφη παρέα. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι ότι έχω μέσα μου κάποια τραγούδια σαν φάρους. Γιατί μου δείχνουν το δρόμο σε διάφορες στιγμές έτσι, της ζωής μου. Έχουν σηματοδοτήσει πολύ σημαντικές στιγμές. Εγώ λοιπόν ήμουν από τα παιδάκια που στο οικογενειακό μας αυτοκίνητο υπήρχαν πάντα οι κασέτες σας, κύριε Νικολόπουλε, και ξεκινώντας εδώ την εκπομπή και βλέποντας το πρόγραμμα, εδώ μέσα υπάρχουν πάρα πολλοί φάροι. Οπότε να είστε καλά, να συνεχίζετε να μας χαρίζετε αυτά τα δώρα και να έχετε πάντα υγεία, φως και έμπνευση. Ευχαριστούμε εμείς. Σταύρος Γαλανάκης. Γεια σου Σταύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο μου. Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση, όπως και άλλες φορές με έχεις καλέσει. Ήρθα με χαρά γιατί είμαστε φίλοι εδώ και κάποια χρόνια με τον Χρήστο. Με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός. Εύχομαι καλή χρονιά, η 16η χρονιά, επιτυχημένη όπως και οι άλλες, γιατί σας βλέπουν σε όλο τον κόσμο όπως άλλοι προείπαν. Όλοι αναφερθήκανε στο Χρήστο, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν και ορισμένες άλλες πτυχές, τις οποίες θα παρέπεμπαν να διαβάσουν στο βιβλίο το καινούριο, που έχει να κάνει με πραγματικά γεγονότα τα οποία έζησε διαμέσου των δεκαετιών, που ερχόμενος από τη Βέρεια, μικρό παιδί κτλ. Έφτιαξε το, αν θέλεις αυτό το λέμε στην Αμερική, American Dream, ας πούμε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από αυτοδίδακτος με θάρρος και θράσος να έρθει στην Αθήνα, να μάθει πώς δουλεύει το σύστημα και να γίνει αυτός που είναι σήμερα και τον απολαμβάνουμε. Καλή επιτυχία εύχομαι στη συνέχεια. Χριστάρα, πολλά χρόνια να σε ακούμε και να φτιάξεις μεγάλες επιτυχίες. Ευτυχία Μητρίτσα, καλησπέρα Ευτυχία. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ απόψε, σε αυτή την εκλεκτή παρέα. Είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή γιατί φέτος θα έχω την απόλυτη χαρά να μοιραστώ όλο το χειμώνα με αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη που έχει... είναι ένας από τους πατέρες του λαϊκού τραγουδιού, έτσι αισθάνομαι. Και από τη μέχρι τώρα έτσι, επαφή που έχουμε, με αισθάνομαι ότι θα μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και ανυπομονώ για όλα αυτά που θα έρθουν μέσα στο χειμώνα. Καραφώτης, παιδιά! Γεια σου, Κώστα! Hello. μας λυτρώνει και την αγάπη μας σε χάρτες και σε πόλεις με ψήθυρους καρδιάς. Αγγέγοντος το σαφός μου δεν ήταν για μας. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα να με πάνε όλα τα βήματα. Ας είναι να περάσω 40 κύματα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Ας είναι να περάσω 40 κύματα. Ζητάς την αγάπη μου και ξεχνάς ένα λάθος σου μεγάλο. Ένα βράδυ εσύ με το δάκρυ μου είχες στήσει φωλιά με έναν άλλον. Σ' αγαπάω αλλά είσαι κίνδυνος. Σ' αγαπάω αλλά αμφιβάλλω. Η καρδιά μας όψεται που σ' αγαπάει ακόμα. Αλλά πώς να κινηθώ σε λερωμένο στρώμα. Ξανά μες στα χέρια μου το κορμί σου το αγαπημένο. Πώς το χάιδευε άλλος θα σκέφτομαι όταν έριχνα δάκρυ χαμένο. Σαν να πιάνω φωτιά θα μου φαίνεται και θα καίγομαι και θα πεθαίνω. Η καρδιά μας όψεται που σ' αγαπάει ακόμα. Αλλά πώς να κινηθώ σε λερωμένο στρώμα. στρώμα. Δάσκαλος, ο δάσκαλος, δάσκαλε. Στέλιος Δρόκος. Έλα, έλα. Ξένος για σένα, ναι, και εχθρός, θα μ' από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα, ναι, και εχθρός. Κι όποτε θα με συναντάς, αλλού το βλέμμα θα γυρνάς, όποτε θα με συναντάς. Ξένος, ξένος για σένα, ναι, και εχθρός, και η ζωή μου ένας γραμμός. Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με, να'ρθεί η νύχτα να με πάρει, να σωθώ. Ξένος για σένα, ναι, και εχθρός, θα μ' από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα, ναι, και εχθρός. Ξένος γιατί δεν μ' αγαπάς και σαν την άμμο με σκορπάς. Ξένος γιατί δεν μ' αγαπάς. Πες την αλήθεια και μην κλαις, σε κλέψαν άλλες αγκαλιές. Πες την αλήθεια και μην κλαις. Ξένος, ξένη για μένα, ναι, και εσύ, που είσαι η ζωή μου η μισή. Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με, να'ρθεί η νύχτα να με πάρει. Ξένος για σένα, ναι, και εχθρός, θα μ' από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα, ναι, και εχθρός. Αγριό λουλούδο αντέχει. μονάχα από συμπονιά το κρύο το συνήθισα, θα αντέξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος, σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι, κι αν χιονίζει και αν βρέχει θα κρυολούδο αντέχει. Γιατί θα υπάρχω εγώ. Μαριάννα Πολυχρονίδη, παιδιά! Σήκω, Μαριάννα! αγάπη μου κοντά μου. Αγάπησε με, αγάπησε με, αγάπησε με σήμερα. Μες στη ζωή Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι σοβαρά, διότι ο κύριος Κώστας Καράλης. Σε μιλούν και σε παρακαλούν να γυρίσεις, φωνάζουν. Κι ό,τι ζήσαμε χθες σαν παλιές μουσικές νιώθω να μ' αγκαλιάζουν. Όλα απόψε μιλούν για παλιές μας στιγμές που δεν λένε να σβήσουν. Κι εγώ πάλι ζητώ μυστικά και φιλιά που τα πήρες μαζί σου. Βήμα, ανθοβώς θα γυρίσεις, σαν το κύμα να με ανανουρίσεις. Και τα βράδια όλα στο ίδιο χρώμα, γκρίζα πάντα και δεν ήρθες ακόμα. Στιγμές να σε νιώθω παντού, γύρω να σ' ανασένω. Πάλι να μου γελάς για ζωή να μιλάς και εγώ να σου παίρνω. Τι ωραίες στιγμές να σε βλέπω ξανά στα δυο σπίτι να μπαίνεις. Όταν δεν γελάς λίγα να μου ζητάς και πολλά να μου παίρνεις. Βήμα, βήμα, να δω πώς θα γυρίσεις, σαν το κύμα να με ανανουρίσεις. Μα τα βράδια όλα στο ίδιο χρώμα, γκρίζα πάντα και δεν ήρθες ακόμα. Βήμα, νιώθω πως θα γυρίσεις, σαν το κύμα να με ανακουρίσεις. Μα τα βράδια όλα στο ίδιο χρώμα, γκρίζα πάντα και δεν ήρθες ακόμα. να με κρατήσεις αγκαλιά, να μ' ανακρίνεις. Της καληνύχτας τα φιλιά, τι μου τα δίνεις. Δε φεύγω απόψε κι απ' τα μάξι δεν θα βγω. Κι αν έχεις τίποτα μαζί μου να συγκρίνεις, εδώ να μείνεις, να το μάθουμε κι οι δυο. Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις, της καληνύχτας τα φιλιά. Δεν είναι δώρα, δεν φεύγω απόψε κι απ' τη ζωή σου δεν θα βγω. Κι αν είναι η σχέση μας με εσύ τα λόγια τώρα, εδώ και τώρα στις αγάπης το τιμώ. Ευτυχία Μητρίτσα! Σήκω! για σένα πέθαινα. Τώρα που με πούλησες το ξέρω. Δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν με ξεγέλανε. Τα γαλάζια μάτια, τα ξανθά μαλλιά. Πάντοτε οι άγγελοι πιο ψηλά μας πάνε. Όμως από σένα Γιάννης Χατζηγεωργίου, σήκω Γιάννη, σήκω! Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου την χάλασα. Από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες, καημούς και αισθήματα. Μα με ζαβολιές κι άλλες διαβολιές δεν αναθίζουν οι αγκαλιές. Πάμε λίγο! Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή Είχα δυο ψυχές, αγάπη μου, λιδωμένες στο ντουλάπι μου. Με τη μια μιλάω για θαύματα, η άλλη μου ζητάει τα τραύματα. Είναι αναποδιά να έχεις δυο παιδιά, λιδωμένα στην καρδιά. Έλα, πάμε λίγο! Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατράκυλα, μη λες πολλά. Τα λόγια είναι φτηνά, δεν είναι αληθινά, σ' αγαπώ μη λες πολλά, κάτσε καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που θάλασσα, για να σε βρω. Παλεύω μες στα κύματα κι εσύ κι εγώ, μα είχα μόδιο. Αυτή που χάλασα για να σε βρω. Παλεύω μες στα κύματα εσύ κι εγώ, μα είχαμε οδηγό τον ουρανό. Τσίκομα! Τσίκομα! Διονυσή βουλιά! Gracias. έτσι. Σαλονικιός εννοείται. Σαλονικιός. Θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι που μου είχε γράψει ο Μαέστρος μαζί με τον Φίλιππο, το γράψα. Ήταν να το πεις καλά. Αν δεν το πεις, θα πάρουμε πίσω. Φαλιμένο, κι όλοι αδιάφορα κοιτούν το φωνικό. Εγώ δεν έχω δυστυχώς τα περαμέντο να σου χαρίσω τη ζωή σου. στο μυστικό. Σκοτεινή, το γράψε κι όνειρο Κρήτης, η αγάπη μας δεν βγαίνει αληθινή. Τώρα που ο κόσμος ξαναχτίζει σουλτανάτα και η λογική λέει πολλά χωρίς φωνή, που να βρω άραγε φλουριά ως τα δυνάτα για να σου πάρω μια καρδιά μου πια τιμή, που να βρω άραγε φλουριά ως τα δυνάτα για να σου πάρω μια καρδιά μου πια τιμή. Σκοτεινή, το γράψε κι όνειρο Κρήτης, η αγάπη μας δεν βγαίνει αληθινή. Σε πορεία σκοτεινή, το γράψε κι όνειρο Κρήτης, η αγάπη μας δεν βγαίνει αληθινή. Να έχει παίξει ο πλανήτης, η ζωή μας σε πορεία σκοτεινή, το γράψε κι όνειρο Κρήτης, η αγάπη μας. Καλοτάξιδο, καλοτάξιδο. Τι το βραδιάζει θα πεις. Έλα ρε Χριστάρα μου. Έλα Χριστάρα μου. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου, αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί, με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω, μαζί με εκείνους που αγαπώ, με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω, σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους, εγώ τη νύχτα μόνο ζω, μαζί με εκείνους τ' αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου, αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Μου λέει ο Μπενέτος το πρώτο τραγούδι της Νυχτερίδες και Αράχνες, παιδί μου. Όταν εμείς γράφαμε Νυχτερίδες και Αράχνες, έλα. Στο Hollywood 20 χρόνια μετά κάναν το Spider-Man. Πάμε, Νυχτερίδες και Αράχνες. Όσοι το ξέρουν, πάμε. Έλα πίτσα. Έλα πίτσα μου, έλεος πια δηλαδή. Θα έρθω κι εγώ, δεν πειράζει. Μετά έτομα. Μέσα στο έρημο κι αδειό μας σπίτι, όσο λείπεις μακριά. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου, που κρατούν συντροφιά. Γύρισε γλυκιά μου στην αγκαλιά μου, στα βασανά μου. Καρδιά που πονά να γιατρέψεις ξανά, μην αργείς. Τη σκιά μου ρωτώ κάθε βράδυ, πας εδώ για να δώσεις χαρά στη ζωή μου, στην καρδιά μου παλαιμό. Μα πονάμε και κλαίμε μονάχοι, η σκιά μου κι εγώ. Είσαι δικιά στην αγκαλιά μου, στα βασανά μου. Καρδιά που πονά, να γιατρέψεις ξανά, μην αργείς. Χρήστο, θα το ξαναπώ. Εκείνη τη σεζόν δουλεύαμε με το Χιώτη μαζί. Ναι. Και όταν βγήκε το τραγούδι, και εκείνη την μέρα, εκείνη τη νύχτα μάλλον, το τραγουδήσαμε. Πώς φαινόταν το τραγούδι. 5 φορές το είπαμε. Ναι, ναι. Άκου τώρα, ναι. Έτσι, πώς φαίνονται τα τραγούδια. Ναι, εκείνη τη σεζόν. Αυτή τη σεζόν που είσαι, στο περιβόλι του Ρανού πάλι. Για 5η σεζόν. Πώς. Για 5η. Καλά περνάμε. Το Στέλιο, παρέα. Το Στέλιος μας βέβαια. Ευτυχία. Στα φιλιά σου και στους όρκους που μου λες. Δυστυχώς είσαι πλασμένη να γκρεμίζεις και νικές. Τα μετάνιωσες, δεν γιατρεύτηκαν της καρδιάς μου οι πληγές. Άσε με να ζήσω μοναχός. Έχει το πρωί Λιάγκα ως έγινα στο πόνο μου γιατρός. Έρχεσαι να ανάψεις τη φωτιά. Άσε με να σε ξεχάσω πια. Αυτά είναι, κατάλαβες. Ο Χρήστος Μιχάλης έπαιξε κιθάρα, παιδιά. Ο Νίκος Ρούλος, μπάσο. Γεια σου, Νίκο. Ο Λάκης Κατσιδημητρίου, drums. Γεια σου, Λάκη. Ο Τάσος Κάντας, ακορντεόν. Ο Δημήτρης Τσιβγούλης, βιολί. Ο Γιώργος Σουκούλης, μπουζούκι. Ο Χρήστος Μπέκας, μπουζούκι. Ο μαέστρος μας είναι ο αρχιστράτηγος Νίκος Στρατηγός. Είχαμε μαζί μας και τους ευχαριστούμε πολύ το χορευτικό αλήμο Αγίων Αναργίνων Καμαδερού, το λαγραφικό και χορευτικό όμιλο Νόστος Γαλατσίου, το Δήμο Μοντέρνου Χορού Just Dance Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και βέβαια το θρυλικό χορευτικό όμιλο Τρικάλων, το Hot. Και το Σωματείο Ελληνικών Χωρών, ελληνική παράδοση από το Ήλιον. Εδώ διαφήμιση δεν κάνουμε, ενημέρωση κάνουμε. Πάμε μια γρήγορη. Σ' ακούμε, Γιάννη. Λοιπόν, στηρίζω την προσπάθεια φέτος της Fabric Republic να μαζέψει ρουχισμό και σχολικά είδη για 30.000 θύματα πολέμου. Όσοι θέλουν λοιπόν να μας βοηθήσουν σε αυτή μας την προσπάθεια, να δώσουν από €1 ή ό,τι άλλο θέλουν τέλος πάντων, μπορούν να μπουν στο Fabric Republic. Στο Facebook, να δουν ουσιαστικά το σημείο που μπορούν να κλικάρουν και να προσφέρουν ό,τι θέλουν και ουσιαστικά να βοηθήσουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Μπράβο σας. Πολύ μπράβο σας. Κορίνα. Σύντομα δημοσιεύεται η συνέντευξή μου με τον Βαγγέλη Αποστολάκη, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, και εν αναμονή των επόμενων βημάτων στην τηλεόραση. Κώστας. Με πολύ χαρά θέλω να σας πω ότι θα είμαι από τον Οκτώβρη στις γραμμές, με τον εκπληκτικό Γιώργο Χατζινάσιο και την απίστευτη Αλέκα Κανελίδου. Αυτά είναι, ρε φίλε. Μπράβο. Ηρώ. Εγώ, αφού δεν με παίρνει ο κύριος Νικολόπουλος, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή. Δεν παιδί μου, το λέει η κοπέλα. Τόσο καιρό το λέω, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εσύ πάνω απ' όλα είσαι άνθρωπος, ρε φίλε. Ναι, ακριβώς. Θα κάνω. Δεν ξέρω. Κάτι έχει μαζί μου. Θα κάνω 3 συναυλίες στο εξωτερικό, 2 στο Μόναχο, 1 στο Λονδίνο. Τα ακούμε Μόναχο και Λονδίνο, και το Δεκέμβριο θα είμαι στα Half Note για 4 εμφανίσεις. Αφού δεν με παίρνετε πάντα, έτσι. Δηλαδή πάντα. Η δεύτερη λύση. Κώστας Καράλης. Το σίγουρο είναι ότι θα ξανάρθεις εδώ μαζί με τον Ρόκο. Παρακάτω λέγε. Τώρα που σταμάτησαν οι οσμές του ολοκληρωτισμού, αποφάσισα να βγάλω τα μουχλιασμένα από το σιρτάρι και να κάνω μερικά ραντεβού σωστά. Νικολόπουλε, άκουσες? Ναι. Αυτά είναι. Είναι απειλή και υπόσχεση ταυτοχρόνως. Λέγε, Ρόκος. Σαν τυρακή δεν έχει. Έτσι είναι. Ωραίο μαγαζί αυτό. Το σαν τυρακή. Τι ωραίο μαγαζί. Λέγε, Δάντη. Εγώ μόλις ήρθα από 2 μεγάλες συναυλίες. Μα δεν είπα. Δεν είπες. Αφού είπες, Δάντη. Νομίζαμε ότι παίζεις στο μαγαζί σαν τυρακή δεν έχει. Σαν τυρακή δεν έχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μαγαζί. Σαν τυρακή δεν έχει, λοιπόν. Θα είμαι τη δεύτερη χρονιά. Σταμάτα να πες με τα μαλλιά μου. Εντάξει. Είπα, σ' αρέσουν. Σε πολύ σεξ. Καράφια σας. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Τα χάνω παντού. Αυτό ήταν το σύντομο που είπαμε. Γιατί βιάζεσαι? Πάρα πολύ. Στον Αλνέβα τραγουδήσουμε τώρα. Έχω πάθει. Στην δικιά μας εκπομπή. Τελείωνε γιατί έχουμε δουλειά. Έχουμε στριλατηθεί τώρα. Για δεύτερη χρονιά θα είμαι με τον αγαπημένο μου, τον φίλο μου. Σάκη Ρουβά, δεύτερη χρονιά. 5η χρονιά είναι στο σύνολο, δεν το συζητάω τώρα. Περνάνε τα χρόνια. Και θα είναι μαζί μας και η Έλληνα Παπαρίζου. Ωραία. Στο Εστέι και Θεσσαλονίκη μετά. Τέλεια, ρε φίλε, τέλεια. Μπράβο. Ο Δάντης με το όνομα. Εγώ μόλις ήρθα από δύο μεγάλες συναυλίες στη Σουηδία και στην Αλβανία με τους τρεις σωματοφύλακες στην Αλβανία. Ένα πολύ έτσι θρυλικό ροκ συγκρότημα εκεί. Έχω ξεκινήσει έναν κύκλο μαθημάτων για επαγγελματίες τραγουδιστές, ιδιαίτερων μαθημάτων μέσα σε αυτή τη χρονιά, με σκοπό να φτιάξω μια σχολή η οποία θα λειτουργήσει από τον επόμενο Σεπτέμβρη και μετά, ελπίζω, και συνεχίζω τα live μου. Και έχουμε πει με τον Χρήστο, επειδή είμαστε κόντρα στο ρεύμα και επειδή εμένα είναι η κλίση μου αυτή, το να είμαι κόντρα στο ρεύμα και να είμαι και λίγο ντεμοντέ καμιά φορά, αλλά αυτό το ντεμοντέ να προσπαθώ να το κάνω πιο, όσο πιο mainstream γίνεται, να κάνουμε ένα άλμπουμ και προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε. Σιγά σιγά. Και να του γράψει, είπες να τραγουδήσει κιόλας. Να τραγουδήσει κιόλας, δεν το συζητάω. Φαντάζομαι ότι πέρασες 2 ερωτήσεις. Είπα πολλά, ρε. Θέλεις τελειώ. Τελειώ. Ακόμα μια χρονιά. Τελειά. Περιβόλη του ουρανού. Περιβόλη του ουρανού. Με τους αγαπημένους μου. Από τις 18 Οκτωβρίου. Ακριβώς. Και σε είπα και Νίκο, κατά λάθος. Είναι μεγάλη μου τιμή. Τι να πω τώρα. Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου. Και αγαπημένη μας η Ευτυχία. Θα είμαστε παραίτσα. Πίτσα λοιπόν, πίτσα στο περιβόλι του ουρανού. Όλο το χειμώνα πάλι. Βεβαίως. Πέμπτη χρονιά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και περνάει και ο κόσμος πολύ ωραία. Παρέα έχουμε και πολλοί ο κόσμος. Πολύ ο κόσμος και πολύ καλά τραγούδια. Παναγωγέ, τι έχεις να μας πεις? Εμένα πρώτα θα βγει η ψυχή μου και μετά το χούι μου. 40 χρόνια φούρναρης, δισκογραφία μέχρι να πεθάνω. Αυτά. Πάνικ κανονικά τώρα και πάμε γυάλα. Θα κάνουμε του Νικολόπουλου τη δισκάρα τη διπλή με τα τραγούδια από το Καλιμάρμαρο. Τέλειο, και τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία και έχω να κάνω δηλώσεις. Παρτσαλάκη, σειρά σου. Λέγε Παρτσαλάκη. Βρήκα έξυπνο, Ναι, λέγε. Τι έξυπνο? Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γι' αυτό θα τα πω σε 8 λέξεις. Ναι. Καλό. Σε πέθανε, ναι. 8 λέξεις στο Sky, μια σειρά. 8 λέξεις. Πολύ ωραίο, έξυπνο. Δεν τα κάνω. Στα καμισό λεπτό. Έχεις και θέατρο, στο Αλάμπρα, ρε. Παρακαλώ. Εγώ δεν στα λέω. Θέατρο Αλάμπρα, ναι. Ξενοδοχείο Παράδεισος. Ο κύριος Αποστολάκης είναι εδώ, η Βάση Παναγωπούλου. Και θα πει και τους υπόλοιπους. Θα πει ο Αποστολάκης. Δεν είναι αυτό. Και είναι στο Θέατρο Αλάμπρα. Όχι, πραγματικά. Νιώθω ότι θα κάνουμε και μια πολύ ωραία παράσταση για να περάσει ο κόσμος καλά πραγματικά. Και είμαι Κύπρο, είμαι Ρώμη. Να πω και είμαι Κύπρο, είμαι Ρώμη. Είμαι Κέρκυρα, είμαι εδώ. Είμαι, καταλαβαίνεις. Αλλά αντέχω. Αντέχω. Δεν δούλεψα ποτέ στους σκληρά. Παλιά κόκκαρα, δεν μάσαμε. Δεν μάσαμε. Παλιά κόκκαρα, τι δεν εννοείς. Κάτι κακό είναι. Όχι, με την καλή την έννοια. Την καλή έννοια. Ελένη. Λοιπόν, εγώ είμαι στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, από 1η Οκτωβρίου. Η Ευγενία Σαμαρά και εγώ, μάνα και κόρη, παίζουμε ένα σπουδαίο έργο ισπανικό σύγχρονο σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Σουλεϊμάν που λέγεται Μαμά Ερ. Το παίξαμε και πέρυσι. Αυτό έσκησε πέρυσι από ό,τι μάθαμε, δεν μπορούσαμε να το δούμε, αλλά μάθαμε τα καλύτερα. Παίξαμε μία παράσταση και πουλήθηκαν όλα τα ειστήρια. Μπράβο, ελπίζω και τώρα το χειμώνα να πάμε καλά. Είναι, να μην το προδώσουμε, αλλά είναι ένα εξαιρετικό θέμα. Πάρα πολύ. Πολύ πρωτότυπο, αλλά και εξαιρετικό και βαθύ. Μπράβο. Πέμι. Εγώ μαθαίνω κυπριακά φέτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήτανε πουλαλής. Ήτανε πουλαλής. Λοιπόν. 8 λέξεις, Δευτέρα με Πέμπτη. Εδώ όλο το πακέτο. Όλο. Θέατρο δεν χωράει. Ρε Κούλη, τι θες, ρε Κούλη? Εγώ δεν ξέρω αν δουλεύει το μικρόφωνο μου. Δουλεύει, ρε παιδί. Και αν δεν δουλεύει, λέγεται να τα ξαναλέω. Λοιπόν, εγώ τι να πω, τι κάνω. Ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ από την ιδιότητα του παραγωγού είμαι στις 8 λέξεις και στα Αστέρια στην Άμμο. Ως ηθοποιός, μου αρέσει να είμαι ηθοποιός. Κάνω μια ρολάρα που μου γράφει η Βάνα Δημητρίου στις 8 λέξεις. Αυτό ανατροπές και εξελίξεις. Συγγνώμη. Σε ποιο κανάλι? Οι 8 λέξεις. Στο Sky! Θάλια Ματίκα, πες. 8 λέξεις κι εγώ λοιπόν, όπως και οι υπόλοιποι. Θέατρο 104 για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Beginning του David Eldridge. Ρομαντική κομμεντή με τον υπέροχο Γιάννη Δρακόπουλο. Με τον Δρακόπουλο. Υπέροχο Γιάννη Δρακόπουλο. Μεγάλη επιτυχία από πέρσι αυτό. Ναι, συνεχίζουμε και φέτος πολύ δυνατά, σε σκηνοθεσία του Τάσου του Ιορδανίδη. Και από τις 30 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Επικολωνό, κάθε Δευτέρα και Τρίτη σε δική μου σκηνοθεσία, ο Τζόνι Πυρετόπλου του με τον Τάσο τον Ιορδανίδη. Τέλεια. Μπράβο, τον Ντάλτον Τράμπο. Αυτά. τις 8 λέξεις δεν είσαι. Έλα το πρώτο το είπε. Δανάη, πες τίποτα ρε Δανάη. Τι να πω κι εγώ, ούτε 8 λέξεις. Ούτε με 8 λέξεις εδώ, με τα παιδιά. Πες μία από τις 8 λέξεις. Στο Sky, στις 8 λέξεις. Παιδιά, τι γίνεται. Με τη φίλη μου την Οξάνη. Τι να κάνουμε, μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Πες και μία ένατη τώρα. Αποστολάκης με το όνομα, πες. Κι εγώ 8 λέξεις θα πω. Ξενοδοχείων ο Παράδεισος από Οκτώβρη στο Θέατρο Αλάμπρα. Αυτά είπε. 8 λέξεις. Αφού έχετε διαλυθεί όλοι, τι να κάνω. Λοιπόν, είμαι και στο σύριαλ του Αντένα «Αν ήμουν πλούσιος», το οποίο ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Είναι η σειρά του Στράτου Μαρκίδη, που πάμε δυναμικά καλά. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα θα τα πει... Λέγε ρε Χριστίνα, λέγε ρε Χριστίνα. Κάθε Δευτέρα, λόγω τιμής, στο Sky, 11 η ώρα το Και συνεχίζω με το μονόλογό μου τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν για τη γενοκτονία των Αρμενίων και την μικρασιατική καταστροφή. Τρίτη χρονιά και 6, 7, 8 θα είμαι στη Νέα Υόρκη, στο πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Μην το χάσετε παιδιά στη Νέα Υόρκη, 6, 7, 8 μην το χάσετε, είναι εκπληκτικό. Στη Νέα Υόρκη, στο πολιτιστικό της Αρχιεπισκοπής και στις 14 θα είμαι στη Βοστόνη, στο Μαλιώτιο και τους περιμένω. Σπύρος, πουλής! Σπύρο, πες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καμία λέξη εγώ, τηλεοπτικά. Λοιπόν, θεατρικά θα είμαι με τον φίλο μου τον Αποστολάκη κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Χιτήριο. Τρεις φόνοι, καμιά κηδεία. Και θα πάμε τελικά, πήγα για 2 μέρες στο Χιτήριο, θα μείνω και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μια καινούργια ισπανική κομμωδία. Την ετοιμάζουμε τώρα, θα σκάσει σε λίγο. Καλή επιτυχία, φιλέ. Μαριάννα. Για δεύτερη χρονιά, στο Θέατρο Άλμα, κάνω ένα μονόλογο musical δωματίου. Σε κείμενο του Θέμη Μουμουλίδη και σκηνοθεσία και παραγωγή και με 15 γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κομμέντια Νταμόρε λέγεται η παράσταση, από 11 Οκτωβρίου, Παρασκευό Σαββατοκύριακα στο Θέατρο Άλμα και σε λίγο καιρό μπαίνουμε στο στούντιο για να γράψουμε ένα τέλειο τραγούδι που μου έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Κομμέντια Νταμόρε λοιπόν και αναμονή του καινούριου. Καλή επιτυχία κορίτσι μου. Σταύρο, πες. Γράφεις. Έχω να πω το εξής, ότι φέτος ευτύχησα μετά από 35 χρόνια γνωριμίας που έχω με τον Σταμάτη Κόκοτα να του γράψω ένα CD με 10 τραγούδια με τον τίτλο «Όλα για μένα είσαι εσύ». Ήδη κυκλοφορεί στο YouTube αυτό το τραγούδι και θα κάνουμε την παρουσίαση στις 14 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, στην Άνοδο. Είστε καλεσμένοι, θα σας σταλούν οπωσδήποτε και προσκλήσεις. Είναι ένας πολύ ωραίος δίσκος, μετά από 35 χρόνια που έχει να γυρίσει, να δισκογραφήσει ο Σταμάτης Κόκοτας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει καλή τύχη. Πολύ ωραία. Ευτυχία, λέγε. Περιβόλη του ουρανού. Εγώ μέσα στο καλοκαίρι κυκλοφόρησα ένα τραγούδι μαζί με έναν νέο ταλαντούχο τραγουδοποιό, τον Παντελή Κυραμαριό, από την Panic Records, λέγεται «Κάθε Δειλινό». Αλλά ξέχωρα από αυτό, ηχογράφησα και ένα ολόκληρο άλμπουμ με μια πολύ ιδιαίτερη θεματική. Τις μουσικές έχω γράψει εγώ και τους στίχους η Νάντια η Δουλαβέρα, που είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά. Και καταπιάνεται με πρόσωπα γυναικεία από την αρχαία ελληνική γραμματεία, την παράδοση και τα χριστιανικά κείμενα. Και το πολύ ωραίο, σαν εξέλιξη και παρουσίαση όλη αυτή τη δουλειά, είναι ότι θα το παρουσιάσουμε σαν μουσικοθεατρική παράσταση πια, με τη σκηνοθεσία τη Μάρθα Φριτζίλα και θα παίζω μαζί με την Ελένη Τιμνουζουνίδου μέσα στο χειμώνα, λίγο αργότερα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ακούγεται. Ναι, ανυπομονώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και φυσικά θα είμαι στο Περιβόλι του Ουρανού με τον Χρήστο Νικολόπουλο, την Πίτσα Παπαδοπούλου και το Στέλιο. Όλο το χειμώνα. Πάμε να πάμε. Τι θέλετε, συγγνώμη, καπνίζεις? Όχι, εγώ. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν καπνίζεις? Όχι. Και φούμα τα βοτσαλάκια, αγγλίους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα στη Φρεατίδα, άι μ' αγαπαγες απιστίδα. Μέσα καλή πολύ και τζάνιο, δεν βρήκα το Θεό τον εμπουράνιο. Αντάμωσα το φίλο μου το πέρτηκα, με τα βαριά τσιγάρα και τα σέρτηκα. πίσω τη μελή σου δεν το πόραγα. Κρυφάμε στον Περέα κυκλοφόραγα. Στα μάτια μου ένα μαχαίρι γυάλισε. Γιατί και το κρασί πια δεν με ζάλισε. Αυτό που σε κάθε εκπομπή του Νικολόπουλου λέμε τόσα λίγα λόγια και τόσα πολλά τραγούδια, δηλαδή του το οφείλω. Γιατί έτσι βγαίνει το πράγμα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, ρε Μαέστρο. Ευχαριστούμε. Άντε, στην επόμενη να μην.